Πάνω από 50.000 στρέμματα με άγριες αγκινάρες θα καλλιεργηθούν φέτος στο Θεσσαλικό κάμπο για την παραγωγή βιομάζας που θα χρησιμοποιηθεί για οικιακή θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια. Το Εργαστήριο Γεωργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έχει προχωρήσει στη μελέτη αυτής της καλλιέργειας, είναι ο πρώτος δημόσιος χώρος που θερμαίνεται με στερεό καύσιμο, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη την άγρια αγκινάρα. Η άγρια αγκινάρα, το γνωστό σε όλους μας γαϊδουράγκαθο που φυτρώνει μόνο του στην Ήπεθρο, έρχεται να αντικαταστήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως εάν στο Θεσσαλικό κάμπο καλλιεργούνταν αγριοαγκινάρες σε 1.000.000 αρδευόμενα στρέμματα, η παραγωγή τους θα ισοδυναμούσε με 1.250.000 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου θέρμανσης και θα εξοικονομούνταν 400.000.000 κυβικά μέτρα νερού. Η χρήση του στέρεου καυσίμου σε μορφή πελέτας με πρώτη ύλη την άγρια αγκινάρα στοχεύει στην αντικατάσταση του πετρελαίου σε σπίτια και βιομηχανίες αλλά και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και με ελάχιστες εισρωές που απαιτεί να δώσει πολύ μεγάλη βιομάζα, πολύ καλής υψηλής καυσιμοθερμικής αξίας και καυσιμότητας, έτσι ώστε να παράξει ενέργεια φθηνή. Εμείς μάλιστα το αποκαλούμε το ελληνικό πετρέλαιο που μπορεί να καλλιεργηθεί στην ελληνική γη από ελληνικά χέρια και γιατί όχι και με δυνατότητες εξαγωγής. Η καλλιέργεια της αγριαγκινάρας είναι απλή, καθώς είναι πολυετές φυτό και η σπορά του γίνεται μία φορά στα 12 χρόνια. Δεν απαιτούνται ζυζανιοκτώνα, καθώς είναι το ίδιο ζυζάνιο και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη άλλων. Μπορεί να καλλιεργηθεί και σε ξερικά χωράφια, με σημαντικές ωστόσο αποδόσεις όταν ποτιστεί. Δεν κάνουμε κανένα έξοδο πλέον για τα επόμενα 15 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή κόβουμε, συλλέγουμε και φεύγουμε. Mm-hmm. Και αναπτύσσεται μόνο το χωράφι. Και είναι και οικολογικό. Το φυτεύουμε σε ελληνικά χωράφια, το φυτεύουν Έλληνες άνθρωποι και θα καεί εδώ στην Ελλάδα για να παράξει ενέργεια. Mm-hmm. Θα αντικαταστήσει το πετρέλαιο θέρμανσης ή τώρα μια καινούργια προοπτική που ανοίχθηκε να παράξει ρεύμα στη χώρα μας. Η καλλιέργεια της αγριοαγκινάρας ίσως τα επόμενα χρόνια να λύσει το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας και δεν είναι καθόλου τυχαίο που ονομάζεται ελληνικό πετρέλαιο. Από το συγκεκριμένο χωράφι παράγονται ετησίως 25 τόνοι βιομάζας αγριοαγκινάρας που αντιστοιχούν σε 12,5 τόνους πετρελαίου. Η υψηλή αποδοτικότητα της καλλιέργειας έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των αγροτών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών του Εργαστηρίου Γεωργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπό τον καθηγητή κ. Νίκο Δαναλάτο, το κέρδος για τον σίτο παραγωγό που θα καλλιεργήσει αγριακινάρες θα είναι 8 φορές μεγαλύτερο, ενώ για τον βαμβακό παραγωγό το κέρδος θα είναι διπλάσιο. Δίκως σε αυτά να συνυπολογίζονται τα δικαιώματα και οι επιδοτήσεις.